η επιστροφή των παιδιών. Που δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Το μόνο που θέλω να, αυτό που θέλω να πω είναι ότι από την πρώτη στιγμή που έγινε το συμβάν, οι οικογένειες συμφωνήσανε να χτιστεί μια εκκλησία στο χωριό μας. Δεν έχει εκκλησία το χωριό. Να χτίσουν μια εκκλησία προς τιμή των παιδιών, των πέντε παιδιών. Που θα την ονομάσουν να χτιστεί, ας πούμε, Παναγία Άξιον Εστί. Άρα οι οικογένειες, αυτό το οποίο θα ήθελαν αυτή τη στιγμή, είναι να κτιστεί ένας ναός στη μνήμη των παιδιών που χάθηκαν. Στη μνήμη των πέντε παιδιών. Και φαντάζομαι αν είχε τα χρήματα η κοινότητα, θα είχε χτίσει ήδη αυτό το ναό. Άρα υπάρχει ένας τρόπος, αν θέλει να βοηθήσει το κοινό, αν θέλει να βοηθήσει ο τηλεθεατής στην ανακούφιση του πόνου, οι οικογένειες μας λέτε, θα ήθελαν να υπάρξει μια συνεισφορά προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχει ένας αριθμός λογαριασμούς από ό,τι γνωρίζω στην Τράπεζα Millennium, τον οποίο σε λίγο φίλες και φίλοι, όσοι ενδιαφέρονται να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση, μπορούν να σημειώσουν τον αριθμό λογαριασμού και να βάλουν τα χρήματα σε αυτό το λογαριασμό που αντιστοιχεί στη Μητρόπολη της περιοχής. Δεν είναι κάποιος λογαριασμός ιδιώτη συγκεκριμένου προσώπου. Είναι ένας λογαριασμός που ανήκει στη Μητρόπολη της περιοχής. Και όποιος επιθυμεί θα μπορούσε να. Βέβαια, θέλω να σας πω ότι η προσωπική μου άποψη είναι ότι οι οικογένειες αυτές, κάποιες από αυτές είναι και πολύ φτωχές οικογένειες, υπάρχουν και άνεργες οικογένειες αυτές. Και θα ήθελα να το θίξω το θέμα αυτό. Διότι με εξοργίζει το γεγονός ότι μπορεί μια μάνα να έχει χάσει το παιδί της και να μην μπορεί να βρει δουλειά και να μην στηρίζεται από την τοπική κοινωνία και τις τοπικές αρχές και την τοπική αυτοδιοίκηση. Διότι εγώ πήρα και ρώτησα. Μίλησα με ανθρώπους, δεν θέλω να κατονομάσω, παρόλο που μίλησα με πολύ συγκεκριμένους ανθρώπους, δεν θέλω να τους κατονομάσω. Δεν μπορεί να υπάρχει μάνα η οποία να έχει χάσει το παιδί της. Είναι συγκεκριμένα η κυρία Καραθανάση που έχασε το μικρό, το 17χρονο, τον Αλέξη. Δεν μπορεί να έχει χάσει το παιδί της και να μην έχει δουλειά και να δουλεύει περιστασιακά μαζεύοντας ελιές. Δεν μπορεί. Να μην έχει βρεθεί κάποιος να πει, έλα εδώ, εσύ πονάς, υποφέρεις και εσύ και εσύ και όλες οι οικογένειες. Ελάτε να σας στηρίξουμε, εμείς εδώ είμαστε για εσάς να σας βοηθήσουμε. Και να μου λένε εμένα οι τοπικοί άρχοντες που δεν θα κατονομάσω με ποιους και πώς μίλησα. Διότι υπήρξε και συγκεκριμένος ο οποίος με εξόρισε. Και να μου λένε εμείς είμαστε εκτελεστικά όργανα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Να βρεις τρόπο να βοηθήσεις, τι θα πει, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Προεκλογικά θα πήγατε, μετεκλογικά θα πήγατε, όχι προεκλογικά. Να βρεις τρόπο να βοηθήσεις. Τι θα πει, γι' αυτό είσαι εκεί. Γι' αυτό είσαι τοπικός άρχον. Να βρεις τρόπο. Λοιπόν, οι οικογένειες θα ήθελαν να χτιστεί μια εκκλησία. Εγώ θα πρότεινα στο κράτος να στηρίξει και με άλλους τρόπους αυτές τις οικογένειες. Η εκκλησία και ο ιερέας θα ανακουφίσει τον πόνο τους, την ψυχή τους, ναι. Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν και πολύ πιο σοβαρά προβλήματα από αυτά. Και μπορεί να είστε πολύ αξιοπρεπείς και κύριοι και με το κεφάλι ψηλά και να μην λέτε τίποτα, αλλά εγώ ξέρω ότι τα αδέλφια τα δικά σου, για παράδειγμα, δούλευαν πάρα πολύ σκληρά μαζί με τον πατέρα σου, από πολύ μικρή ηλικία για να βοηθήσουν. Και εσύ πρέπει να εργαζόσουν. Ή όχι. Εργαζόσουν. Όχι, όχι. Επειδή ήσουν το κόρη της οικογένειας και πιο μικρή. Αλλά από τρυφερές ηλικίες εργάζονταν. Όλα τα παιδιά που χάθηκαν, από μικρά ήταν στη δουλειά. Και ο Αλέξης αυτός που είπα, από φτωχή, πολύ φτωχή οικογένεια, το 17χρονο. Βέβαια. Βοηθός κρεοπόλη από τα 12 και τα 13 του, το παιδί, για να βγάλει χαρτζιλίκι. Γεγονός. Και έχουν αφαιθεί αυτές οι οικογένειες στη μοίρα τους. Στο έλεος του Θεού, λέει. Στο έλεος του Θεού έχουν αφαιθεί αυτές οι οικογένειες. Λοιπόν, αν έχουμε και τον αριθμό λογαριασμού για την εκκλησία, παρακαλώ πολύ, θα ήθελα να το δώσουμε, να βοηθήσουμε. Αφού θα ανακουφίσει τον πόνο των οικογενειών και αυτό θέλουν οι οικογένειες, εμείς στο πλευρό τους. Αυτός είναι ο αριθμός λογαριασμού στη Millennium Bank και θα περνάει και ο αριθμός λογαριασμού. Επαναλαμβάνω, δεν είναι προσωπικός, δεν ανήκει σε κανέναν, ανήκει στη Μητρόπολη. Έτσι. Και όποιος επιθυμεί να βοηθήσει για την ανέγερση αυτού του ναού, παρακαλώ πάρα πολύ, σημειώστε τον αριθμό του λογαριασμού να περνάει και από τις οθόνες των τηλεθεατών, γιατί
θα ήθελα να τον βλέπουν διαρκώς. Η Εκκλησία δεν πρέπει να βοηθήσει, κυρία Στεφανίδου. Η Εκκλησία δεν πρέπει να βοηθήσει σε μια ανακούφιση ψυχών. Μιλάμε για 5 οικογένειες. Δεν έπρεπε η Μητρόπολη να έχει ήδη φροντίσει. Δεν έπρεπε να έχει μιλήσει με τον Αρχιεπίσκοπο και με όλους εδώ πέρα στην Αθήνα. Τι ζητάνε? Ζητάνε ανακούφιση ψυχών. Ούτε χρήματα ζητάνε, ούτε έχουν βγει να μιλήσουν κανέναν, ούτε έχουν ποτέ μιλήσει. Στοϊκά και δωρικά αντιμετωπίζουν όλη αυτή την υπόθεση. Η Εκκλησία δεν έπρεπε να είχε καλύψει αυτόν τον αριθμό που βγαίνει τώρα? Μόνο για να βγαίνουμε και να λέμε λόγια στις τηλεοράσεις και να κάνουμε αναλύσεις και να μιλάμε για παραδείσους, για την κόλαση των 5 οικογενειών και για αυτές τις φωτογραφίες που συνέχεια βγαίνουν εδώ. Ποιος θα μιλήσει, κυρία Στεφανίδου? Γιατί αυτά που βλέπουμε εμείς τα παιδιά, που εμένα με έχουν συγκλονίσει, είναι φωτογραφίες, κυρία Στεφανίδου. Ενώ εμείς έχουμε κρέατα και πολλά. Αυτά είναι φωτογραφίες. Και λέγανε οι αρχαίοι, αν το θυμόμαστε, ότι πρέπει οι γονείς να είναι ευτυχισμένοι, τα παιδιά να είναι ευτυχισμένα όταν θάβουν τους γονείς. Και όχι οι γονείς να είναι ευτυχισμένοι όταν θάβουν τα παιδιά τους. Και αυτοί οι γονείς έχουν θάψει παιδιά, που αυτή τη στιγμή είναι φωτογραφίες. Και εμείς κάνουμε τις αναλύσεις στις φωτογραφίες. Και από κάτω βγαίνει ένας αριθμός. Και δεν υπάρχει ούτε ένας από την Εκκλησία να πει: εγώ θα χτίσω τον ναό. Το ναό της Εκκλησίας, του Χριστού, της Παναγίας και του Θεού. Αυτή είναι η σημερινή κοινωνία, κυρία Στεφανίδου, για την οποία παλεύουμε δυστυχώς. Θα ήθελα πριν συνεχίσουμε την κουβέντα μας να δούμε ένα βίντεο για τη ζωή των οικογενειών αυτών σήμερα. Διότι έχουμε κοντά μας την Κωνσταντίνα την Νικολοπούλου. Είναι 5 οικογένειες οι οποίες υποφέρουν. Τέσσερις, συγγνώμη, ναι, γιατί τα αδέλφια σου είναι μια οικογένεια. Πάμε να δούμε παρακαλώ πολύ το βίντεο. Αίμα, πόνος και οργή για 5 ψυχές που χάθηκαν άδικα. Για τους συγγενείς και τους φίλους.